πρώτος γύρος ήταν πολύ σημαντικός με τη συμμετοχή, όπως το είπατε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δείχνει ότι ο κόσμος έχει αναποθέσει ελπίδα σε αυτόν τον χώρο. Και θεωρώ ότι η δικιά μου υποψηφιότητα συνέβαλε ουσιαστικά στο να συσπυρώσει πολλές δυνάμεις, να δημιουργήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και ελπίδα για το μέλλον αυτής της παράταξης. Βεβαίως, το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Εγώ μπήκα σε αυτόν τον αγώνα, αν θυμόσαστε, 34 μέρες πριν από την εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Πολλά γκάλοπ ήταν αληθινά, δεν ήταν, προσπαθούσαν να με φέρουν ότι δεν θα είμαι καν στο δεύτερο γύρο. Άρα τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο, mm-hmm. αλλά αισιοδοξώ για το δεύτερο γύρο, πραγματικά για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή παρουσία, ώστε να μπορώ να ηγηθώ αυτής της παράταξης και πάλι για να την βοηθήσω να γίνει μεγάλη, δυναμική, ισχυρή, δημοκρατική παράταξη. Το αποτέλεσμα στην Κρήτη σας εξέπληξε, διότι το νησί αποτελούσε διαχρονικά, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, τη μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή και για το ΠΑΣΟΚ και για το Κίνημα Αλλαγής. Δηλαδή, η Κρήτη ήταν παπανδρεϊκή. Έχετε δίκιο. Και κοιτάξτε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, mm-hmm. μπορώ να πω ότι με πίκρανε. Κατανοώ απολύτως ότι υπήρχε ένας συνυποψήφιος που είναι καταγόμενος, που είναι κριτικός, που κατάγεται από την Κρήτη. Και το κατανοώ και είναι και πολύ λογικό. Απ' την άλλη μεριά, όπως και είπατε κι εσείς, και η δικιά μου οικογένεια έχει δεθεί με αγώνες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μόνιμα αγαπημένος της Κρήτης, αλλά και με αγώνες πάλευε για την Κρήτη. Εγώ το ίδιο. Βεβαίως πάντα αγαπώ την Κρήτη και δεν είναι κάτι που θα αλλάξει ποτέ αυτό, ούτε με τους κριτικούς. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι σε μεγάλο βαθμό έχω και πια οικογένεια στην Κρήτη. Η κόρη μου πολλά χρόνια, ο γιος μου παντρεμένος με κριτικοπούλα και έχω εγγονάκι πια κριτικοπούλα, την Εμέλεια. Είμαι μέρος της Κρήτης και πραγματικά είναι μέσα στην ψυχή μου η Κρήτη. Αλλά πράγματι το αποτέλεσμα αυτό με πίκρανε. Όμως θέλω να πω κάτι. Ο δεύτερος γύρος είναι διαφορετικός γύρος. Εδώ επιλέγουμε για την παράταξη. Επιλέγουμε για το μέλλον αυτής της παράταξης και για τη χώρα. Επιλέγουμε να δούμε ποια ηγεσία μπορεί να μεγαλώσει την παράταξη αυτή και να δώσει προοπτική ώστε να σπάσει αυτό το δίπολο Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με προοδευτικές, μεταρρυθμιστικές ιδέες. Ιδέες για τις οποίες έχω παλέψει όλη μου τη ζωή και βεβαίως συνεχίζω να παλεύω. Κύριε Παπανδρέου, μία από τις βασικές αιχμές είναι η ταύτιση της πολιτικής του πρώτου μνημονίου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το πρόσωπό σας. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Θεωρώ ότι οι επιλογές μου έχουν δικαιωθεί από τον ελληνικό λαό και έχουν δικαιωθεί και από τις δύο κυβερνήσεις που ήρθαν μετά από μένα. Αλλά θέλω να σας θυμίσω, εγώ δεν έφερα τη χώρα στη χρεοκοπία. Εγώ δεν έφτιαξα τις στατιστικές από τις απατηλές στατιστικές και τις αρχημίες που μας έκαναν το μαύρο πρόβατο διεθνώς. Εγώ δεν ήμουν αυτός που διπλασίασα το χρέος. Εγώ δεν ήμουν αυτός που άφησα να υπάρξει σπατάλη και διαφθορά στην εποχή μου. Ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ έπρεπε να σώσω τη χώρα από τη χρεοκοπία. Και ξέρετε τι σημαίνει χρεοκοπία? Να μην πληρώσουμε μισθούς, να μην πληρώσουμε συντάξεις, να μην πληρώσουμε δασκάλους, γιατρούς, τους στρατιωτικούς και να χάσουμε το ευρώ και να χάσουμε την ουσιαστική μας δύναμη, την αγοραστική, κατά 50%. Δηλαδή όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, μα όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, θα διπλασιαζόντουσαν σε τιμές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Παίρνω τον αγροτικό τομέα, για τα τρακτέρ, για την ενέργεια, για τα φυτοφάρμακα, για τα λοιπάσματα. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε για την Ελλάδα. Τόσο πολύ που ο Σόιμπλε, όταν ο κύριος Σαμαράς προσπάθησε να παίξει με το θέμα και αργότερα και ο κύριος Τσίπρας, είπε: φύγετε από το ευρώ, εγώ σας ετοιμάζω πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας. Δηλαδή, σαν να ήμασταν Αφρική, σαν να ήμασταν Αφγανιστάν. Εκεί θα πηγαίναμε? Εγώ έβαλα πλάτες και πάλεψα πατριωτικά
για να σώσω τη χώρα. Οι άλλες κυβερνήσεις που ήρθανε δεν κάνανε τίποτα διαφορετικό, εκτός από ότι δεν κάνανε μεταρρυθμίσεις. Εγώ χτύπησα συμφέροντα, χτύπησα κατεστημένα, άλλαξα τα πράγματα, είπα ότι υπάρχουν δυνατότητες να φέρουμε τη διαφάνεια, την έφερα, για να σεβαστούμε το βιός και τους σκόπους του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το οποίο έκανε η δεξιά. Δεν σεβάστηκε τους σκόπους του ελληνικού λαού. Δεν σεβάστηκε η δεξιά και αργότερα και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, για τις μεταρρυθμίσεις και να συγκρουστώ με τα κατεστημένα. Το μήνυμα τώρα του πρώτου γύρου ήταν ανανέωση. Είναι μια παράμετρος όμως, την οποία όπως έχετε πει και εσείς, θα ήταν καλό να πολιτικοποιήσουμε και όχι να την αξιολογούμε μόνο μέσα από το πρίσμα του νεαρού της ηλικίας. Σωστά. Θέλω λοιπόν να σας θέσω το εξής ερώτημα. Πώς μπορεί να εμπνεύσει προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου? Έχετε απόλυτα δίκιο. Η ανανέωση είναι μέσα στις, είναι στάση ζωής, είναι νέες ιδέες. Και πάλι θέλω να τονίσω ότι δεν μου κάνουν κριτική λόγω της ημερομηνίας γέννησής μου. Κάνω κριτική για τα αυτά, για τους αγώνες που κάνω, για τα κατεστημένα που χτυπάω, για την προσπάθεια να αλλάξω τη χώρα. Και έχω αποδείξει σε όλη μου την πολιτική ζωή ότι φέρνω καινοτομίες. Όχι μόνο νέες ιδέες όμως, ανοίγω το παιχνίδι για να μπει κόσμος μέσα, να μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από το κόμμα. Ένα κόμμα ανοιχτό, ένα κόμμα που σπάει τα στεγανά και για την νεολαία, αλλά όχι μόνο για την νεολαία, και για τη γυναίκα και για τις περιφέρειες. Ουσιαστικά εμείς ως κόμμα και εγώ προσωπικά έχουμε παλέψει για την πραγματική ανανέωση και την πραγματική αλλαγή στη χώρα μας. Και θέλω να τονίσω και εδώ ότι, παραδείγματος χάρη, πολλές γυναίκες, μεγάλο, μικρό ποσοστό δηλαδή γυναικών, θα ήθελαν να είναι στην πολιτική, αλλά δεν έχουν καταφέρει. Άρα και εδώ έχουμε σπάσει στεγανά. Όταν και εγώ είπα πρέπει να υπάρχει ποσόστοση για τις γυναίκες. Ένα θέμα πολύ μεγάλο, διότι ξέρετε, αυτές οι σχέσεις εξουσίας έχουν και επίπτωση και στην καθημερινή ζωή. Ζούμε το τεράστιο πρόβλημα της γυναικοκτονίας, της βίας κατά των γυναικών, το οποίο βεβαίως έχει σχέση και με τις σχέσεις εξουσίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς. Άρα λοιπόν, μια προοδευτική κυβέρνηση, ένα προοδευτικό κόμμα είναι εκείνο που θέλει ισότητα, εκείνο που θέλει ίσες ευκαιρίες, εκείνο που διαμορφώνει θεσμούς και λειτουργίες που απελευθερώνουν δυνάμεις. Ας πάρουμε και την Κρήτη. Ξέρετε ότι εμείς φτιάξαμε την περιφέρεια. Εμείς δημιουργήσαμε την περιφέρεια στη χώρα μας. Και η Κρήτη σήμερα είναι μια ολόκληρη περιφέρεια. Δεν είναι κομμένη σε τέσσερα. Και θέλουμε να δώσουμε και περισσότερες εξουσίες και περισσότερους πόρους. Αποκεντρώνουμε εξουσίες. Δεν κρατάμε τις εξουσίες συγκεντρωτικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που θέλει την πελατοκρατία να κρατάει σφιχτά τα ενία της εξουσίας και βεβαίως τους πόρους για να τους μοιράζει κατά το δοκούν στους ισχυρούς και τους φίλους. Όπως και τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρξε διαβούλευση καθόλου για την Κρήτη? Καμία. Το ίδιο όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς. Με μια αντίληψη παλαιοαριστερή, ας το πούμε, της παραδοσιακής αριστεράς, δεν συνέβαλε στην ουσιαστική αποκέντρωση να δώσει εξουσία στο λαό. Εμείς καινοτομούμε, εμείς αλλάζουμε. Οι νέες ιδέες είναι στάση ζωής, είναι και θέμα γνώσης, είναι και θέμα εμπειρίας, να ξέρεις και τι μπορείς να αλλάξεις και πώς θα τα αλλάξεις αυτά. Ωραία, επειδή θεωρώ ότι εκπροσώ και εγώ. Ωραία, επειδή κάνατε αναφορά σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με ζητούμενο λοιπόν την ανανέωση, πώς μπορεί να συμβαδίσει όλο αυτό με μια ενδεχόμενη συνεργασία την επόμενη μέρα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή σας έχουμε ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι είστε ανοιχτός στις συζητήσεις? Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι λάθος να μιλάμε για συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή, και μάλιστα άκουσα και από τον συνυποψήφιό μου ότι λέει: αν πάρουμε ένα διψήφιο αριθμό σχετικά καλό, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε. Τι σημαίνει αυτό πολιτικά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ λέω αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο αυτή τη στιγμή, δεν δέχομαι συζήτηση. Είναι άκερη, είναι άτοπη η συζήτηση γύρω από τις συνεργασίες.